ξέρεις τι σημαίνει σιδερόν αυτούμενον. Έτσι είναι ο παπάς μου τη στιγμή. Επήρε το πολλά ζεστά το θέμα, νομίζω. Πολλά ζεστά, δεν λέει τίποτε, Μάκη. Επήρε το απόφαση. Αν δεν κερδίσει το βραβείο της καθαριότητας, δεν ησυχάζει με τίποτε στον κόσμο. Εντάξει, δεν λέω να κερδίσει το βραβείο καθαριότητας, να καθαριστεί το χορκό, αλλά όχι να πιέζει τους χορκανούς με αυτόν τον τρόπο. Ναι, είναι αλήθεια, πιέζει τους πολλά, αλλά αν αποφάσισε να σπρογιάσει τα σπίθια, πρέπει να σπρογιαστούν τα σπίθια. Μάλιστα, οπότε δεν απομένει παρά να σπρογιάσω εγώ το σπίτι του παππού το Θήμου. Είναι η πρώτη σου φορά που να σπρογιάσει. Εσύ να μου λαλείς. Βέβαια, δεν έχει ξανακάμε έτσι δουλειά. Ευκαιρία να κάνει, να μάθει. Πρέπει να βρω κάποιον να με βοηθήσει όμως. Βοηθώ εγώ. Εσύ, γιατί εσύ ξέρει πω ασπρόγιασμα. Αλλά τι σημασία έχει, εσύ ξέρεις. Οπότε θα πάρουμε και οι δύο το βάπτισμα του πυρός. Μάλλον είναι το βάπτισμα του ασπρογιάσματος που να πάρουμε. Λέτε, τι περιμένουμε, πάμε. Όχι, κάτσε λουλίο. Τώρα έχεις. Για περιμένει, Σούλα. Κι εγώ περιμένω, έχει τρεις ημέρες να είσαι εδώ. Α, που σημαίνει, έλειψα σου. Ας πούμε ναι. Μα μου είπες, το παραλίμνι τι κάνει, Μάκη. Άντε, Σούλα μου, έλα γύρε λίγο νερό, να διαλυθεί ο ασβέστης. Εντάξει. Πάει σου πολλά να διπογιακείς, α. Πάει μου, α. Ναι, έτσι, με το καπελί σου μάγκικο. Δηλαδή, οι πογιακίες είναι μάγκες. Οι πογιακίες είναι μάγκες, αλλά οι δάσκαλοι που κάνουν τους πογιακίες είναι πιο μάγκες. Κάτσε πρώτα να αρχίσω να τα καταφέρω και μετά φουμίζεις με. Μια χαρά τα πεις ως τώρα. Ακόμα είναι άρκεψα. Εγώ είμαι σίγουρη ότι να τα καταφέρεις. Πολύ ζεστή όμως σήμερα. Α, αν μου το ελαλείς για να σου φέρω κεραστικό, δεν φέρνω σου. Πρώτα η δουλειά και μετά το κεραστικό. Λοιπόν, να γίνεις καμιά φορά αφεντικό, νομίζω να είσαι πολύ αυστηρή με τους εργοδότες σου. Γιατί γελάς, το πιστεύεις. Πιστεύω, το πιστεύω, αλλά δεις εσύ η πάτσα σου τώρα, δεν θα πιστεύεις. Όλη μέρα τηλεφωνά στο παραλίμνι, ούτε παιδί σου να ήταν. Σούλα, θα γίνω ο πνευματικός του πατέρας να με ενημερώνουμε για το τι κάνει ο μέλο παπτιστικός μου. Τι κάνει, Μάκη, για το τρώει και κοιμάται. Τού τον κάνουν τα μωρά. Δηλαδή να υπερπάτησε. Ναι, μπορεί να παίζει και μάπανη στην ένωση παραλιμνίων. Μα τι μου λέει τώρα, μια εβδομάδα μωρών περπατεί. Εντάξει, Σούλα, εντάξει, δεν ξέρω που μωρά. Με που μωρά ξέρει με που μυαλού. Τώρα τι θέλει να πει. Άμα μπορεί να πάρει στο παραλίμνι, να το δει με ένα αγωνία. Εσύ, εν έχει αγωνία να το δει. Εγώ θέλω πολλά να το δω, αλλά εντάλλω. Τούτον το Σαββατοκύριακο να έρθει στο παραλίμνι μαζί μου να το δει. Δηλαδή θέλει το. Εάν το θέλει, θέλω το. Εάν το θέλει να το θέλω, θέλω το. Ωραία, θα έρθει λοιπόν να πάμε μαζί. Ναι, αλλά πού να μείνω. Πού να μείνει, σπίτι μου. Αν δεν σε πειράζει φυσικά. Όχι, δεν με πειράζει. Αλλά αν ρωτήσω τον παπά μου να μ' αφήκει. Γιατί να με σαφήκει. Α, πάντως, ας σαφήκει, θα φέρεις και το μαλλιό σου να κάνουμε έτσι μπάνιο στη θάλασσα. Να δούμε και το βαπτιστικό σου. Λαλείς να του πούμε να έρθει μαζί μας να κάνει τζίνος μπάνιο στη θάλασσα. Ήβρετε σε ποια παραδία, είπε μου η κόρη μου, να πάρω τους χορκάνους. Κύριε Μουστάρη μου, εσύ να αποφασίσεις πότε θα τους πάρεις και για την παραλία μένεις η σένια. Όχι, θέλω να είναι καλύτεροι. Να τους αρέσει όταν στραφούν πίσω να είναι παραπονημένοι και με κουκούφουζιν πάλι. Κύριε Μουχτάρη μου, οι παραλίες του Πρωταρά είναι η χρυσή αμμουδιά της αμοχώς. Ναι, θέλω να έτσι ξέβαθα, έτσι να πιτσαλίζουν για μέσα στην άκρη. Με ενέσεις έννοια. Και αμέ που σου πρότεινε η Σούλα, για αρχάριους είναι ό,τι πρέπει. Εσύ μόνο να αποφάσισε την ημέρα. Α, τώρα που συνάφερες ημέρα. Ξέρεις την αμέρα σήμερα. Ξέρω την αμέρα σήμερα, κύριε Μουχτάρη μου, καλό ξέρω. Την αμέρα δεν ξέρεις, αλλά ξέρεις ότι είναι η διεθνής ημέρα πληθυσμού σήμερα. Αυτό δεν το ήξερα για να είμαι ειλικρινής. Πόσον πληθυσμό έχει γίνει σήμερα? Γύρω στα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Είσαι 7 δισεκατομμύρια, και το παχώρι μπας και από μαρασμό. Δίκαιο! Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο, κύριε Μουχτάρη μου, αλλά τι σκέφτεσαι να κάνεις πάλι. Σκέφτομαι να βάλω πάνω τους χορκανούς και να βάλω σε μπροστά, ξέρεις. Να βάλουν μπροστά τι? Για την αύξηση του πληθυσμού, δάσκαλε. Ξέρεις το ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία σε κάθε οικογένεια του παχωρίου αντιστοιχούσε 2,5 μωρά. Δεν το ήξερα, κύριε Μουχτάρη μου, ομολογώ, δεν το ήξερα ούτε το. 2,5 μωρά. Αν ήταν 3,5, κάτι έγινε. Και με ποιον τρόπο, κύριε Μουχτάρη μου, σκέφτεσαι να τους πείσεις να επιδοθούν στην αύξηση του πληθυσμού? Δαμέ που θέλω τα φώτα σου. Δύσκολη υπόθεση. Πες τους ότι τα μωρά είναι ευτυχία. Α, τούτον δοκιμάσαμε το και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι τα μωρά θέλουν πανούθια και τα πανούθια θέλουν ριαλούθια και ριαλούθια γιόκ. Κύριε Μουχτάρη μου, ήθελα το. Θα τους πεις ότι το 1968 επέθανε στο Περού κάποιος Περέζ σε ηλικία 83 ετών. Τι να πω καμήν τούτος. Αυτός ο άνθρωπος, κύριε Μουχτάρη μου, έκαμε με διαφορετικές βέβαια συζύγους 113 παιδιά. 113 παιδιά. Μάλιστα. Εμένα μου, αν κάνουμε που τόσα η κάθε οικογένεια του Παχωρίου, να περάσουμε και τους Κινέζους.
Τίποτα, δάσκαλε. Εσκέφτηκα να κάνω το παχώρι μια μικρή Κίνα. Κίνα το παχώρι. Και πώς θα το επιτύχεις, κύριε Μουχτάρη Μόρφη? Α, σου πω, εσκέφτηκα και είπα. Αν κάθε παντρεμένη γυναίκα κάνει που μια ντουζίναν κοπελούθια, εσωθήκαμε. Κύριε Μουχτάρη μου, με όλο το σεβασμό, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Εύκολο, ευκολότατο, είναι διαταγή. Η στρούθη, τα πουλιά, πολυνίσκουν μες στον χορκό. Οι μούγες πολυνίσκουν, οι χορκανοί μας διανίσκουν. Κύριε Μουχτάρη μου, είναι έτσι τα πράγματα ορισμένα από τη φύση την ιδία που... το κάθε είδος τεκνοποιεί αναλόγως. Π.χ. η σφίκα κάνει μόνο ένα αυγουλάκι. Δηλαδή μία σφίκα. Ο στρούθος κάνει πολλά αυγά. Δηλαδή πολλούς στρούθους. Ναι, κύριε Μουχτάρη μου, αλλά αν το δούμε έτσι όπως το θέτεις εσύ το πράγμα, ο ξύριχος γεννά μέχρι 3 εκατομμύρια αυγά. Άγιο. Ποιος είναι τούτος ο πολύτεχνος? Ο ξύριχος, κύριε Μουχτάρη μου, είναι το ψάριν από τα αυγά του οποίου παρασκευάζεται το χαβιάρι. Α, δηλαδή να πεις ότι τούτος πουρτά κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια. Για να ακριβολογούμε κάθε 2 χρόνια. Α, ώστε εμποδούντον τον οξύριχο που τρώαν οι Κινέζοι και Πολίνα, να. Ώστε ήσουν με τον παπά μου και μήναν του στο νου το χαβιάρι, να. Ναι, θέλει λέει να κάνει το χωριό μας μικρήν Κίναν. Βοήθα και εσύ, Μάγκη, δεν σε θωρώ. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πώς να βοηθήσω, να περπατώ και να σπέρνω κοπελούθια? Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Εντάξει, δεν πας να τα σπέρνεις ποτσί και ποδά, αλλά κανονικά. Σούλα, δεν σε καταλαβαίνω, τώρα σου ορολογείς. Αν ας πούμε να παντρεύκεσαι στο χωρκό μας, ας πούμε τώρα, θα κάνεις κανένα μωρό? Εν το σκέφτηκα έτσι, ας πούμε. Σκέφτε το και να δεις, κάθε μωρά. Μπορεί και 3, μπορεί και 4. Πώς λέει το τραγούδι, δηλαδή, πως θα ήθελα να έχω 1 και 2 και... Ναι, έτσι θα ήταν ωραία. Όχι, θα ήταν ωραία, σούλα μου, διότι εγώ είμαι ελεύθερος. Πώς θα κάνω μωρά? Τούτο διευθετείτε. Διευθετείτε? Ναι. Σούλα, μήπως είναι και αυτό μέσα στα σχέδια του παπά σου για αύξηση του πληθυσμού του χωρίου? Όχι, αλλά γίνει και κάτι εκτός των σχεδίων του παπά μου. Πειράζει, έχει καλό. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάτι προσπαθείς να μου πεις, Σούλα? Επειδή η Μάκη, κάτι προσπαθώ να σου πω. Αχ, είναι ωραία να κρατά ένα μωρό στην αγκαλιά της, να το τσιμίζει, να το φροντίζει. Σούλα μου, συνέχεια το πράγμα λαλείς. Τόσο πολλά είσαι ενθουσιασμένη που θα κάνει μωρό η κυρία Χριστίνα. Μάκη, δεν μπορείς να καταλάβεις. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι άνθρωπος, δεν έχω αισθήματα. Δεν μπορείς να νιώσεις πώς αισθάνεται μια γυναίκα. Φαντάζομαι όπως αισθάνεται ένας άντρας. Για μια γυναίκα είναι το παν ένα μωρό. Είναι η πεμπτουσία της ζωής. Τι είναι η πεμπτουσία? Μασούλα μου, ούτως ή άλλως τα μωρά είναι η πεμπτουσία της ζωής. Απλά αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. Ναι, είναι συνηθισμένο για μια γυναίκα που το συνηθίζει. Για μια ελεύθερη είναι καημός. Όταν η ελεύθερη παντρευτεί, θα της φύγει ο καημός και θα νιώσει τη χαρά του μωρού. Ναι, αλλά τι χρειάζεται πρώτα? Τι χρειάζεται? Παπάς και κουμπάρος. Όχι, Μάκη μου, γαμπρός. Γαμπρός πρώτα. Α, ναι, έχεις δίκιο. Χωρίς το γαμπρό, ο παπάς και ο κουμπάρος είναι άχρηστοι. Κυρία Μάκη, μα μου είπες, στο γάμο σου ποιον είναι να βάλεις πρώτο κουμπάρο? Ουφ! Είναι μου να κάνω. Ο ένας λαλί μου κάμε το κοινό, ο άλλος λαλί μου κάμε το τούτο. Ο ένας πήρε από τσι, ο άλλος πήρε από δάτος, σαν να προφτάσω. Εντάξει, άψε, σβήσε, ηρέμησε. Ο Μουχτάρης, εμείς τεδάμε. Όχι, ένιστε. Εκεί μπορεί να χάθηκε. Πάλε να βγει στον Ασκά μόνος του, ένωμες. Αφού εγώ θα τον έπαιρνα, κύριε Θάρο, με το αυτοκίνητο μου. Παναγία μου, ελπίζω να μην ερθείδαμε και να με βρει ο Μουχτάρης. Μα τι λάλλεις τώρα, εμείς γυρεύουμε τον να το έβρουμε και εσύ παρακαλείς να με φανείδαμε. Ου, έτσι και έρθει και έβρουμε, δαμε και γλιτώνονται σπουτά σερκά του. Αψεσβήσε, μακάρι να έρθει να φύγουμε να με καθυστερούμε και το θυμό του με το φάσει. Ναι, να με το φάω με δάσκαλε μια κουβέντα. Το φάρμακο για τις πατάτες εδώ και στο Δουλαμιτζανί. Εδώ κάτω. Τουλάχιστον έγινε και κάτι σωστό. Τώρα όμως τι κάνουμε, κύριε Θανό? Τώρα τι κάνουμε, κύριε Μάκη? Πάντως αν θέλετε καφέ είναι γιος σας καπνοά. Ή λεμονάδα να σας κάνω ή τριαντάφυλλο. Δεν είναι ώρα για λεμονάδα και τριαντάφυλλο. Να σας κάνω μια αναφροζά. Επιτέλους, κύριε Μουχτάρη, ύβρασε. Ήβρεσμε, Μάκη, ύβρεσμε. Αλλά τα καριδάκια δεν τα βρίσκω. Δεν τα βρίσκεις, έψαξες καλά. Και δυο και τρεις φορές. Η Λενού είπε μου, μέσα σε έναν καλάθι. Εν και σπλιγκουά και φαίνεται, εν καλάθι. Ένα λεπτό, κύριε, στο γραφείο να κοίταξες. Κοίταξατε στο γραφείο, δεν έχει ούτε για δείγμα. Έτσι όπως πάμε, θα πάμε σήμερα στο να σκάνε. Καλά το να λες, όπως πάμε, θα πάμε. Και τι θα κάνω, είχα πολύ όρεξη σήμερα να ηχογραφήσω πολλές κασέτες. Δηλαδή μπορούμε να πάμε και χωρίς τα καριδάκια στον Ασκάν, αλλά
Η κουμέρα της Λερούς είναι τα καρτερά. Και τι θα πούμε της κυρίας τώρα, ότι συγγνώμη κυρία, χαθήκα τα καρυδάκια. Α, είσαι και προπληρωμένα. Και την ευθύνη φαίνω την εγώ, διότι εμπουδαμέ που χαθήκας. Μα κυρία Χιλέα μου, δεν είσαι εσύ που θα τα πληρώσεις. Πώς να τα πληρώσω, θα τα πληρώσω, μα γιατί να χαθούσει, πού επίεση. Ιδού η απορία. Μόνον ένας ξέρει την απάντηση. Πάμε τώρα. Α, πού να πάμε, ποιος. Πάμε να βρούμε τώρα ψεσβησέ. Θα ανακατώσω το χορκό, αλλά θα τον έβρω. Ένα φάντος ο ευλογημένος, όπως ένα φάντα τα καρυδάκια. Τα τσερούς εφτάσαμε. Έναν καλάθιν καρυδάκια να ταλαιπωρεί ολόκληρο μουχτά. Πάει σου πολλά να διπογιακείς, α. Πάει μου, α. Ναι, έτσι με το καπελί στο μάγκικο. Δηλαδή οι πογιακίες είναι μάγκες. Οι πογιακίες είναι μάγκες, αλλά οι δάσκαλοι που κάνουν τους πογιακίες είναι πιο μάγκες. Να. Έτω βαρκάζεις να πάει σε λίγο στο χορκό σου, δάσκαλε. Μα αφού επία, παππού μου, επία την περασμένη εβδομάδα. Πώς πας είναι η δική σου. Καλά, παππού. Θεωρούν την αμόχωση και μαραζών. Μα είσαι που το βαρώσει, χαρώσε, είπες μου. Ναι, παππού, είμαι που το βαρώσει. Ήμουν 2 εβδομάδες βρέφος όταν εφιάγαμε από το σπίτι μας, για να γλιτώσουμε από τους Τούρκους. Και που τότες εμείνετε στο παραλίμνη. Ναι, παππού, εμείναμε στο παραλίμνη. Ο Θεός εμιάνος, γιώκα μου, εμνάρθει η ώρα που να πάτε έσω σας. Αμήν, παππού. Έλα, κάτσε. Άμα να σου πω και τούτο που έθελα να σου πω, άμα και ξεχάσω το. Πέ μου κι ακούω, αλλά με μου πεις πάλι την ιστορία του πελού με τον νούσιμο ή πες μου την 3 φορές ως τώρα. Ο πελός και ο νούσιμος σας καρτερού, για άλλο πράγμα που θέλω να σου πω. Πέ μου κι ακούω. Εσένα που σου βάλει φτύνο μουχτάρις πέ του κανένα λό. Για ποιο θέμα? Θέλει να σπρογιάσουμε τα σπίθια. Μα είναι καιρός γε μου για σπρόγιασμα τώρα. Μα είπες σου να σπρογιάζεις το σπίτι. Τότες που έλειπες, είπεν του παπάγλιόρη. Και ευθύς ύστερης που το διευχόν των Αγίων, είπεν το. Ποιον παππού, τι είπεν? Να σπρογιαστούν όλα τα σπίθια. Τι είσαι μάντρες, καθαριότητας δηλαδή. Εκστρατεία λέγεται, εκστρατεία καθαριότητας. Ό,τι κλεισμόν και αντιλαλούν, εγώ μια φορά ένα σπρογιάζω. Το Πάσχα να σπρόγιασα τους τοίχους ούλους.